όλο ο τόπος να πάει απάνω είναι ξερά χόρτα στο δρόμο με θανάτα, όπως τα βλέπετε εδώ είναι. Και εδώ έχει μεγάλη κυκλοφορία και περνούν οι άνθρωποι, ο ένας πετά το τσιγάρο, το μόνο εύκολο να πάρει φωτιά. Και δεν είναι μόνο οι οδοί Γιάννη Κορνάρου και Αγίου Αντωνίου και Νικολάου, οι δρόμοι δηλαδή που περνούν μπροστά από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το πρότυπο πειραματικό λύκειο Ηρακλείου. Ξερά χόρτα και σκουπίδια πνίγουν τους δρόμους της Κρήτης, εγκυμονώντας κινδύνους για πυρκαγιά. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά το οικόπεδό μας, το σπίτι, το εξοχικό μας, την αυλή μας τέλος πάντων, θα πρέπει να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια φωτιά τουλάχιστον να είμαστε προστατευμένοι. Παρά το γεγονός πως η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει διαρκώς εκκλήσεις, η συσσωρευμένη καύσιμη ύλη που υπάρχει στην ύπαιθρο αποτελεί πραγματική απειλή για το φυσικό περιβάλλον αλλά και τις περιουσίες των ανθρώπων. Έχετε μιλήσει με κάποια αρμόδια υπηρεσία, με το Δήμο? Τον πήρα τηλέφωνο προχθές ένα και του λέω: ελάτε να καθαρίσετε τη δρόμο, ρε παιδιά. Θα πάρουμε φωτιά εδώ πέρα. Κατάλαβες? Μου είπε εντάξει. Τίποτα. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες και τα οικόπεδα, ο νόμος προβλέπει πως υπεύθυνοι για τον καθαρισμό τους είναι οι ιδιοκτήτες τους και σε περίπτωση που δεν αναλάβουν την ευθύνη τους, θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει στον καθαρισμό, επιδίδοντας στο τέλος τους ιδιοκτήτες το λογαριασμό. Τι γίνεται όμως με τους δρόμους και τα δημόσια κτίρια? Εμείς είδαμε ότι πέρα από τις αυλές, ο δρόμος που πάει πάνω από τα ΤΕΗ είναι γεμάτος χόρτα. Εκεί είναι υπεύθυνοι κάτοικοι. Ό,τι έχει να κάνει με τα χόρτα τα οποία είναι σε όλο το νησί, έτσι, φυσικά δεν είναι μόνο στο Ηράκλειο. Σε ένα βαθμό είναι υπεύθυνη η περιφέρεια όσον αφορά τον επαρχιακό δρόμο, είτε το βόρειο δικό άξονα που γίνονται καθαρισμοί, κλαδοκοπές, είτε σε συνεργασία με τους Δήμους.